Καλησπέρα σας! Είναι τα μετσομαγειρέματα νούμερο 2. Σε αυτό το επεισόδιο θα κάνουμε σουφλέ σημαντικών με διάφορα τυριά και με ζαμπόν. Το σουφλέ αυτό που θα κάνουμε είναι χειροβομβίδα. Και όταν λέω χειροβομβίδα, εννοώ χειροβομβίδα θερμίδων. 2.500 θερμίδες η κουταλιά. Δεν πειράζει όμως, δεν το τρώμε κάθε μέρα. Οπότε ας ξεκινήσουμε λίγο από τα υλικά τα οποία θα χρειαστούμε και από τα εξαρτήματα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, από τα μακαρόνια χρησιμοποιούμε τριβελάκι, ένα πακέτο δηλαδή μισό κιλό. Το τριβελάκι είναι οι βίδες. Δεν βάζουμε πεταλούδα, γιατί η πεταλούδα ακριβώς στη μέση έχει ένα χόνδρο το οποίο δυσκολεύεται να βράσει, οπότε είναι καλύτερα να πάρετε τις βίδες και το τριβελάκι. Βάζουμε μέσα τυρί, φέτα για τους νότιους, σχεδόν 300-400 γραμμάρια. Μπορείτε φυσικά και λιγότερο να βάλετε ή και παραπάνω, αναλόγως με το πόσο γερό στομάχι έχετε. Κεφαλοτήρι. Το κεφαλοτήρι είναι 1/4, τώρα αυτό είναι περισσότερο. Ένα ζαμπονάκι. Εγώ χρησιμοποιώ αυτό στην προκειμένη περίπτωση. Εδώ μπορείτε να βάλετε ή ένα κομμάτι ζαμπόν, αν δεν θέλετε να πάρετε συσκευασμένο από το κρεοπόλι, ένα κομμάτι ζαμπόν και να το τρίψετε, ή να πάρετε κοτόπουλο ή να βάλετε ό,τι άλλο γουστάρετε εσείς. Και φυσικά αυτά θα είναι μέσα, θα είναι αναμνημειγμένα με κρέμα γάλακτος, μία ή δύο, αναλόγως εσείς πάλι πόσο θέλετε να το κάνετε βαρύ ή ελαφρύ, και από πάνω η επίστρωση θα είναι σχεδόν 600-700 γραμμάρια γκούντα. Εκεί θα γίνει ο χαμός. Ξεκινάμε λοιπόν πρώτα απ' όλα με το βράσιμο των μακαρονιών. Βάζουμε νεράκι, την κατσαρόλα, πάρα πολύ δύσκολο, θέλει ειδικές γνώσεις γι' αυτό. Αφού βάζουμε λοιπόν το νεράκι στην κατσαρόλα, πάρα πολύ δύσκολο, ανάβουμε το μάτι στο φουλ και κλείνουμε για να ανεβάσει πιο γρήγορα θερμοκρασία. Όταν θα φτάσει σε θερμοκρασία βρασμού, να κοκλάζει δηλαδή, τότε βάζουμε και τα μακαρόνια. Μην βάλετε αλάτι, γιατί θα πέσει τόσο πολύ αλμύρα από εδώ, οπότε πέρα το αλάτι στα μακαρόνια, στις βίδες δηλαδή, είναι νομίζω παραπανίσιο. Οπότε περιμένουμε λοιπόν τώρα μέχρι να βράσει το νερό. Μέχρι λοιπόν να βράσει το νερό, έχουμε να κάνουμε τη βρώμικη δουλειά. Ποια είναι η βρώμικη δουλειά? Πρώτα απ' όλα, το σουφλέ θα πει σε ένα πυρέξ. Αν δεν έχετε πυρέξ, σε ένα ταψάκι. Να μην είναι πολύ μεγάλο. Να μην είναι και πολύ μικρό. Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό το πυρέξ για μας είναι ό,τι πρέπει. Για ένα πακέτο δηλαδή μακαρόνια και για αυτά τα υλικά. Θα τρίψουμε το ζαμπονάκι, το κεφαλοτήρι και το τυρί στο ρεντέ στο ψηλό και θα τα ανακατέψουμε με τις κρέμες γάλακτος, έτσι ώστε να έχουμε ένα ομοιογενές μείγμα από τα 4-7 υλικά. Το τρίψιμο φυσικά θα ξεκινήσει με όποιο θέλετε εσείς. Στην προκειμένη περίπτωση θα ξεκινήσει από το κεφαλοτήρι. Για εδώ δεν χρειάζεται κράνος. Το τρίβουμε στο ψηλό, γιατί θέλουμε αργότερα να λιώσει εύκολα μέσα στο πυρέξ όταν το βάλουμε στο φούρνο. Και όχι στο φούρνο. Και γενικότερα, ό,τι τρίβουμε, καλό είναι να είναι ψιλοκομμένο. Έχει πιο ωραία γεύση. Έχουμε τελειώσει με το τρίψιμο στο κεφαλοτήρι και πάμε να πάρουμε τώρα τη φέτα, το τυρί. Εδώ έχουμε μια ανοίξη. Όπως και να το πείτε, σημασία είναι να το τρίψετε και να το βάλετε. Εδώ δεν κάνουμε γραμματική, ούτε συντακτικό. Το κάνουμε μαγειρική. Ας πέσουμε και κάνα κομματάκι, το δεν μας πειράζει. Κάνουμε το κομμάτι. Βλέπετε, διαλύεται και τρίβεται πιο εύκολα.
κάτω. Χειροβομβίδα μιλάμε. Βόμβα. Έχουμε τελειώσει και με τη φέτα, με το τυρί μας και τώρα θα πληθώ και θα συνεχίσουμε με το ζαμπονάκι. Έχουμε τρίψει το κεφαλοτύρι, έχουμε τρίψει τη φέτα, τώρα θα τρίψουμε και το ζαμπονάκι. Όπως έχουμε πει, πάλι στο ψηλό έτσι, όπως έχουμε πει, αντί για ζαμπόν κονσέρβα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κομμάτι ζαμπόν από την πυροπόλη, είτε κοτόπουλο, είτε ό,τι άλλο θέλουμε. Τρίψαμε και το ζαμπόν μέσα. Το νερό ακόμα δεν έχει πράσει. Ξαναλέω, θα το τρίβουμε στο ψηλό για να είναι νόστιμο. Αν είναι μεγάλα κομμάτια, δεν νοστιμεύει. Και πάλι σας καταθέτω τη δικιά μου την άποψη. Που ελπίζω να την ακολουθήσετε. Με τσιμεριστή τη μάνα. Λοιπόν, αφού τα έχουμε τρίψει όλα, τυριά, κασέρια, ζαμπόνια, η βόμβα σιγά σιγά ολοκληρώνεται. Ο κακός χαμός. Να πούμε ξανά λίγο τα υλικά. Παραπάνω από ένα τέταρτο τυρί, φέτα, κεφαλοτύρι, ένα τέταρτο, ένα κομμάτι ζαμπόν, αν πάρετε κονσέρβα, είναι αρκετό. Διαφορετικά, αν πάτε στο κρεοπόλι, μπορείτε να πάρετε είτε ζαμπόν, είτε κοτόπουλο, είτε άλλο, ό,τι άλλο κρέας θέλετε εσείς. Θα μου θέλετε να βάζετε καθόλου κρέας, έτσι. 600-700 γραμμάρια γκούτα που θα πει υπέστρωση και τις κρέμες. Τώρα, θα αδειάσουμε τις κρέμες μέσα εδώ. Είναι light. Γιατί προσέχουμε τι τρώμε. Βάλαμε δύο. Πολύ τρέξει από το δράκι. Αλλά το μεσημέρι φάνηκε όμως σαν βασιλιάδες. Βάλαμε και τις κρέμες, οπότε τώρα περιμένουμε τα μακαρόνια. Το νερό είναι έτοιμο, βράζει, οπότε ήρθε η ώρα να βάλουμε το τριβελάκι, τις μπύρες. Ψάχνουμε και μια πυρούνα. Και από εδώ να μετράμε 7-8 λεπτά μέχρι να γίνουν τα μακαρόνια μας. Τα μακαρόνια είναι σχεδόν έτοιμα, οπότε μέχρι να ολοκληρωθούν, να βράσουν δηλαδή, ανάβουμε το φούρνο στο πάνω κάτω ή αν έχετε πάνω κάτω και αέρα, ακόμα καλύτερα, ώστε να ζεσταθεί. Το ψήσιμο μέσα στο πυρέξ γίνεται σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο είναι το χαμηλό, έχουμε δηλαδή τη σκάρα κάτω, έτσι ώστε να ψηθεί από κάτω, να βράσει η κρέμα γάλακτος, να λιώσουν όλα τα κασέρια μέσα που υπάρχουν. Και μετά από αυτό, δεκάλεπτο, τέταρτο γάλακτο, με το πόσο δυνατό που φρυνάγεται. Και όταν θα γίνει αυτό, σηκώνουμε τη σκάρα στην τελευταία θέση, βάζουμε στο γκριλ ώστε να ξεραθεί επάνω από το κασέρι, να πιάσει μια κρούστα και τότε το σουφλέ θα είναι έτοιμο. Τα μακαρόνια έχουν βράσει, οπότε θα φραγγίζουμε
και να ξεμπλέκουν με κρύο νερό. Δεν βάζουμε ούτε λάδι τώρα, δεν θα ψυχαρίζουμε ούτε με λάδι ούτε με βούτυρο. Ο λόγος είναι προφανές. Θα αφήσουμε εδώ να στεγγίσω και το βλέμμα στο μείγμα. Εδώ λοιπόν θα ολοκληρωθεί το σουβλέ μας. Θα στεγγίσει καλά. Ο φούρνος έχει ήδη προθεμαθεί. Και τώρα ανακατεύουμε. Ανακατεύουμε. Είπαμε. Το κεφαλοτήρι, τη φέτα, το ζαμπόν και τις κρέμες γάλακτος με τα μακαρόνια. Όσα χρωστάει η Ελλάδα στο Δωνοτού και στην Ευρώπη, άλλες τόσες θερμίδες είναι αυτό. Λοιπόν, αφού το έχουμε ανακατέψει καλά, το απλώνουμε στο πυρέξ και τώρα βάζουμε το γκούντα από πάνω ώστε να καλύψει όλη την επιφάνεια. Αυτό το αυτή η ποσότητα που έβαλα εγώ ήταν 640 γραμμάρια. Όπως είδατε, κάλυψε ακριβώς όλη την επιφάνεια. Δώστε μου ένα λεπτό από το να πληθώ και ξανά. Έτοιμο εδώ σουφλέ. Έχουμε βάλει λοιπόν και την επίθεση του γκούντα από πάνω, ας το δούμε κοντά, να φύγει η κάμερα παρακαλώ κοντά. Και το βάζουμε στο φούρνο. Πρώτα κάτω. Πρώτα κάτω για να βράσει και η κρέμα γάλακτος και η γάλακτος, να λιώσουν το τυρί, το κεφαλοτύρι, να ψηθεί και λιγάκι το ζαμπόν. Και μετά από ένα δεκάλεπτο, όταν θα αρχίσει πλέον να λιώνει τελείως η επίτρωση του γκούντα από πάνω, τότε θα το ανεβάσουμε στο γκριλ και εκεί θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί μπορεί να αρπάξει το κασέρι, να καεί και να είναι το σουφλέ για πέτα. Όταν θα φτάσουμε σε εκείνο το σημείο, τότε ξανά θα σας ξαναπώ. Μπορεί να περάσει 5 λεπτά από την ώρα που βάλαμε το πυρέξ μέσα. Τώρα θα πω να κάνουμε μία σγούρα του πυρέξ, ώστε να ψηθεί ομοιόμορφα και από την άλλη μεριά. Παίρνουμε μία πετσέτα. Όπως έχετε δει, βράζει. Και το γυρνάμε. Και στην άλλη μεριά. Και συνεχίζει το ψήσιμο. Έχει τελειώσει το πρώτο μέρος. Έχει βράσει στην ουσία το σουφλέ.
Και τώρα θα τα ανεβάσουμε πάνω, θα το αλλάξουμε εδώ, θα το βάλουμε στο grill, ώστε να ψηθεί και η πάνω μεριά. Πολύ προσεκτικά, γιατί ζεματάει το πυρέξ. Βγάλουμε έξω. Το σηκώνουμε πάνω και τώρα ανάμεσα. Το σουφλέ είναι σχεδόν έτοιμο. Μεγάλη προσοχή τώρα. Έχει ήδη μεγάλη θερμοκρασία ο φούρνος. Το έχουμε βάλει στο γκριλ. Οπότε αυτή τη στιγμή θα το κοιτάμε συνέχεια, ώστε να μην καεί από πάνω η κούντα. Αν καεί η κούντα και μυρίσει, θα είναι το σουφλέ για πέταμα. Προσοχή λοιπόν. Έχουν περάσει σχεδόν 2 λεπτά από τη στιγμή που το έχουμε βάλει μέσα. Το έχουμε γυρίσει και μια μεριά, ώστε να ψηθεί ομοιόμορφα. Οπότε τώρα, να έρθει κοντά η κάμερα, παρακαλώ. Είναι η ώρα να το βγάλουμε. Το σουφλέ μας είναι έτοιμο. Να το φωτίσουμε κιόλας. Όπως βλέπετε, έχει πάρει επάνω μία κρούστα. Έχει ψηθεί το κασέρι μας από πάνω η κούντα. Οπότε το μόνο που μένει τώρα είναι να το σερβίρουμε και να το φάμε. Ήταν το επεισόδιο νούμερο 2 στα μισομαγειρέματα. Ήταν το σουφλέ μας ζυμαρικών με τριά, κασέρια και ζαμπόν. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ακόμη μια φορά ήσασταν εδώ. Ελπίζω να σας άρεσε. Καλή επιτυχία σε όποιον το δοκιμάσει. Όπως έχουμε πει, βήμα προς βήμα όλα τα στάδια από την αρχή μέχρι το τέλος, ώστε να πάρουμε το τελικό αποτέλεσμα. Καλή τύχη και στο επόμενο. Σημαντικότερο το δεν το κάναμε όμως. Κλείσαμε το βίντεο χωρίς να δοκιμάσουμε. Το σταυρώνουμε. Ένα του σπιτιού. Ένα του Χριστού. Και ένα του Παναγίας. Λοιπόν. Αν και καλό είναι να τα αφήσετε λιγάκι να κρυώσει, να κάτσει, ώστε να σφίξει μέσα. Εδώ ίσως βιαστήκαμε λιγάκι. Θα βγάλουμε ένα κομμάτι για να δείτε τι είναι μέσα. Όπως είναι καλό λίγο να περιμένετε μέχρι να κρυώσει τελείως, ώστε να μπορεί να βγει ατόπιν. Τώρα θα βγει λίγο διαλυμένο. Όσο καλύτερα μπορούσα να το βγάλω, το βγάλα. Αυτό είναι το σουφλέ. Αφήστε το λιγάκι να κρυώσει και μετά βγάλτε το. Ούτως ή άλλως τώρα δεν μπορεί να παγωθεί γιατί είναι καυτό. Καλή μας όρεξη λοιπόν. Καλή επιτυχία ξανά. Και θα τα ξαναπούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.